Λοιπόν, ότι η Ευρώπη αρχίζει να μαζεύει τα κομμάτια της, αντιλαμβάνονται οι πολιτικές ελίτ ότι συνεχίζοντας τον ίδιο δρόμο της λιτότητας ουσιαστικά καταστρέφεται η Ευρώπη και φαίνεται λοιπόν ότι οι προτάσεις του Προέδρου Μακρόν, τις οποίες και στηρίξαμε και σε πολλές περιπτώσεις προλάβαμε με τις αντίστοιχες προτάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού εμείς, να υπάρχει δηλαδή ένας εκδημοκρατισμός της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη, βρίσκουν όχι απλώς ευήκοα ότα, αλλά την υποστήριξη και της Γερμανίδας Καγκελαρίου και όλων όσοι μίλησαν. Η δική μας εισφορά είναι να τονίζουμε και την ανάγκη να υπάρχει μια κοινωνική διάσταση σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις που προετοιμάζονται, δηλαδή πλάι στην πρόταση του Προέδρου Μακρόν να υπάρχει ένας υπουργός οικονομικών της Ευρωζώνης, λέμε να υπάρχει και ένας υπουργός εργασίας και κοινωνικής προστασίας. Ακόμα και αν είναι σκληρότερος, πιο νεοφιλελεύθερος ο διάδοχος του κυρίου Σόιμπλε, πράγμα που δεν αποκλείεται, γιατί αν επιμείνει το κόμμα των φιλελεύθερων, το FDP, να έχει δικό του εκπρόσωπο, ξέρουμε ότι απόψεις του κόμματος αυτού είναι ιδιαίτερα νεοφιλελεύθερες. Σε κάθε περίπτωση θα πάψει να υπάρχει το ειδικό βάρος που είχε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών στο Eurogroup τα τελευταία 10 χρόνια. Γιατί δεν είναι οι απόψεις του. Είναι κυρίως ότι είχε πολύ ισχύ προσωποποιημένη λόγω του βάρους της Γερμανίας και της δεκαετίας σχεδόν που ήταν στο συγκεκριμένο αυτό πόστο. Είναι οι καιροί, είναι οι ανάγκες οι δομικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ουσιαστικά οδήγησαν στο τέλος της εποχής Σόιμπλε. Δεν είναι η προσωπική του αποχώρηση από την καρέκλα που σηματοδοτήτησε. Νομίζω λοιπόν ότι η τρίτη αξιολόγηση θα τελειώσει όπως πρέπει, που δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι ένα από τα μέσα για να συνεχιστεί αυτή η ανάπτυξη που έχει ήδη αρχίζει να χνοφέγγει και κυρίως για να δει, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί, ένα αποτέλεσμα στην τσέπη του ο μέσος Έλληνας. Φαίνεται ακριβώς επειδή δεν υπάρχει αφήγημα για τα μεγάλα πολιτικά γεγονότα, για την πορεία της οικονομίας, να προσπαθεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κατασκευάζει μικροσυγκρούσεις, είτε με θέματα μεγάλα, όπου όμως το οικολογικό ατύχημα αναφέρομαι στη Σαρονίδα, που όμως δεν έχει και η ίδια αποδώσει συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες, είτε με εντελώς κατασκευασμένα θέματα προσωπικής ευθύνης, όπως είναι η σχιαμαχία με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ως προς το αν δε στο εσωτερικό πάμε καλά, είπα και πολλές φορές και σε εσάς ότι ναι, μεν ακόμα δεν είναι εντελώς ορατή η αλλαγή στην τσέπη του μέσου Έλληνα. Είδα όμως, για παράδειγμα, ότι το λιανεμπόριο είχε μια αύξηση 2,5% μετά από συνεχόμενα χρόνια πτώσης. Αυτό σημαίνει ότι κάτι αρχίζουμε να ξεχνάμε.